Φίλες και φίλοι της Στέγης Βιτσέζος Κορνάρος, καλησπέρα. Καλωσορίσατε στην πρώτη-τελευταία διαδικτυακή μας εκδήλωση. Μαζί μας απόψε είναι η προϊστάμενη της εφορίας αρχαιοτήτων Λασιθίου, κυρία Χρύσα Σοφιανού. Περισσότερα για την ίδια όμως θα μας πει η θειακιά Στεφανία Χλουβεράκη, συντηρήτρια αρχαιοτήτων και έργων τέχνης και επίκουρη καθηγήτρια εφαρμογών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Κυρία Χλουβεράκη, καλησπέρα, κυρία Σοφιανού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και από μένα. Αρχικά να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνατε να παρουσιάσω την κυρία Σοφιανού. Θα πω λίγα λόγια και τα βασικά που πρέπει να γνωρίζετε για την κυρία Σοφιανού. Η κυρία Σοφιανού λοιπόν κατάγεται από την Καβάλα και σπούδασε αρχαία ιστορία και αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Alma Mater Studiorum στην Πολόνια. Από την αρχή της σταδιοδρομίας της, οδηγήθηκε στην πόλη μας ως συμβασιούχος. Έτσι λοιπόν, από το 1987 μέχρι και το 1990, εργάστηκε στην περιοχή της Ιτίας και κυρίως στις ανασκαφές του Τρυπητού και του Ξερόκαμπου. Και από τότε χρονολογείται και η γνωριμία μας, αρχικά επαγγελματική και στη συνέχεια φιλική και πολύ φιλική, θα έλεγα. Η κυρία Σοφιανού λοιπόν μονιμοποιήθηκε στην αρχαιολογική υπηρεσία το 1995 με μόνιμη έδρα της την Καβάλα, τη γενέτειρά της. Η καρδιά της όμως παρέμεινε στην πόλη μας και έτσι το 1999, μετά από δικό της αίτημα, μεταφέρθηκε στην εφορία αρχαιοτήτων Λασιθίου και εγκαταστάθηκε στον Άγιο Νικόλαο ως επιμελήτρια αρχαιοτήτων, όπου πάλι ορίστηκε ως υπεύθυνη για την περιοχή της Ιτίας. Παρέμεινε και εξελίχθηκε στην ίδια εφορία, αρχικά στη θέση τμήματάρχη προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, στη συνέχεια σε αναπληρώτρια προϊσταμένου και από το 2011 ορίστηκε και επισήμως προϊσταμένη της εφορίας. Σε ό,τι αφορά το επιστημονικό της πεδίο, αρχικά εστίασε στην ελληνιστική εποχή. Όμως πολύ γρήγορα και αναπόφευκτα φυσικά μπήκε στο χώρο της προϊστορίας και άρχισε να ασχολείται όλο και περισσότερο με τη μινωική εποχή. Κατά τη διάρκεια της πορείας της, έχει διεξάγει σημαντικό ανασκαφικό και συγγραφικό έργο. Εκτός των ανασκαφών στην περιοχή του Παπαδιώκαμπου, τις οποίες θα μας παρουσιάσει σήμερα εκτενώς, διευθύνει σημαντικές συστηματικές ανασκαφές στο αρχαίο θέατρο της Ιεράπετρας, αλλά και στην Ίσο Χρυσή, το γνωστό μας Γαϊδρονήσι δηλαδή. Πολύ σημαντικές όμως είναι και οι σωστικές ανασκαφές που έχει διενεργήσει στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, κυρίως η ταφικά μνημεία, όπως η στηρομινοϊκή τάφη στην περιοχή του Παλεκάστρου, ο θολωτός πρωτομινοϊκός τάφος στο Λιβάρι, και η πρόσφατη ανασκαφή στον ασύλλητο τάφο που ανακαλύφθηκε πριν από 2 χρόνια στο Κεντρί. Μια ανακάλυψη που μάλιστα προβλήθηκε αρκετά και στον τύπο σε εθνικό επίπεδο, όχι μόνο στο τοπικό επίπεδο. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον κτίριο ανέσκαψε πρόσφατα στην Πρεσό, πάλι στην περιοχή μας. Και βέβαια έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Δεν θέλω να μακρηγορήσω για να περάσω και στην ίδια το λόγο. Θα ήθελα όμως να καταλήξω λέγοντας ότι το πιο σημαντικό στοιχείο και προσόν που κατέχει η Χρύσα είναι ο χαρακτήρας της. Διότι πρόκειται για ένα άνθρωπο πολύ προσιτό, τόσο προς τους μελετητές που ενδιαφέρονται για την περιοχή μας, όσο και στους πολίτες που απευθύνονται στην αρχαιολογική υπηρεσία για διάφορα ζητήματα. Έτσι λοιπόν έχει καταφέρει να αναπτύξει πολύ σημαντικές συνεργασίες τόσο με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και ινστιτούτα, αποφέροντας πολύ μεγάλα και σημαντικά ωφέλη για τη μελέτη της περιοχής μας, αλλά και με τους τοπικούς φορείς και με το κοινό που απευθύνεται στην εφορία. Αυτή λοιπόν είναι η Χρύσα, είναι ένας πολύ αγαπητός και προσιτός άνθρωπος, και να μην διστάζετε να της απευθύνετε το λόγο και όλες σας τις απορίες, χωρίς φόβο και πάθος θα έλεγα. Επομένως, περνάω το λόγο στην Χρύσα. Χρύσα, σε καλωσορίζουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφη, για τα πολύ καλά σου λόγια. Πραγματικά με συγκίνησες με όλα αυτά. Με έκανες και μια αναδρομή στη ζωή μου από τη στιγμή που ήρθα στην Κρήτη μέχρι σήμερα. Πραγματικά, όντως, την έχω αγαπήσει την περιοχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλοι. Ευχαριστώ και κυρίως τη στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος για την τιμή που μου κάνει να με καλέσει σε αυτή την εκδήλωση, παρόλο που, όπως εξήγησα, δεν έχω να πω για την ενετική περίοδο της Ιτίας και η παρουσίασή μου δεν σχετίζεται με τη ζωή και το έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου. Αφορά μια απομονωμένη περιοχή της βορειοανατολικής Κρήτης, μερικά χιλιόμετρα δυτικά της Ιτίας, που έκρυβε ενδιαφέροντα μυστικά. Θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα των αρχαιολογικών ερευνών από το 2006 μέχρι το 2016 στην παραλία του Παπαδιόκαμπου, στη Χερσόνησο του Τράχυλα και στα ορεινά πλατώματα Σόπατα και Μεσοράχη. Οι ανασκαφές και οι επιφανειακές έρευνες έγιναν από την τότε ΚΔΕΛΤΑ Εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και στη συνέχεια από την Εφορία Αρχαιοτήτων Λασιθίου με μια μεγάλη ομάδα Ελλήνων και ξένων επιστημόνων υπό τη διεύθυνσή μου. Βέβαια και κυρίως με την υποστήριξη του Κέντρου Μελέτης Προϊστορικού Αιγαίου στην Ανατολική Κρήτη, το γνωστό μας INSTAP. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν αρχαιολογικές θέσεις που αποδεικνύουν ανθρώπινη δραστηριότητα από την τελική νεολιθική, δηλαδή 4.500 χρόνια π.Χ. έως την Ιστερομινωική 1 περίοδο, δηλαδή 1.550 π.Χ. Περίπου οι χρονολογήσεις. Οι έρευνές μας έδωσαν στοιχεία για την αρχιτεκτονική της εποχής, την οικονομία των εγκαταστάσεων, τις θρησκεολογικές πεπιθήσεις και τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων, τις σχέσεις τους με τον υπόλοιπο γνωστό τότε κόσμο και γενικώς τη ζωή τους, τη ζωή μιας μινωικής περιφέρειας μακριά από τα μινωικά ανάκτορα. Τα τοπονύμια φανερώνουν τα χαρακτηριστικά τους. Έτσι, η επίπεδη έκταση πάνω από τον Παπαδιόκαμπο και τη Μονή της Παναγίας της Φανερωμένης είναι τα Σόπατα και πιο ανατολικά η Μεσοράχη είναι η λωρίδα γης ανάμεσα στα δύο βαθιά φαράγγια των Αγίων Πάντων και της Φανερωμένης. Με αφορμή το αίτημα μιας τουριστικής μεγάλης επένδυσης, η οποία πρόκειτο και ίσως να γίνει εκεί, οργανώθηκε μια συστηματική επιφανειακή έρευνα η οποία υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή του καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας Γιάννη Παπαδάτου και ομάδα φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εντοπίστηκαν συνολικά 8 αρχαιολογικές θέσεις, οι οποίες στη συνέχεια ανασκάφτηκαν. Κατά την τελική νεολιθική, το κέντρο κατοίκησης ήταν ένας αρκετά μεγάλος για την εποχή του οικισμός, εδώ η θέση 2, στο βόρειο-ανατολικό άκρο των Σοπάτων. Από την ανασκαφή προέκυψε ότι τα κτίσματα ήταν κατασκευασμένα με πλίνθους και μόνο η θεμελίωση ήταν με πέτρες. Στα πατώματα βρέθηκαν λίθινα εργαλεία, οψιδιανή και κεραμική, κυρίως τα λεγόμενα αγγεία τυριού. Στα δείγματα χώματος όμως, η αρχαιοβοτανολόγος Εύη Μαργαρίτη βρήκε δημητριακά, ελιές, σταφύλια και αμύγδαλα και η οστεοαρχαιολόγος της ομάδας μας, η Δήμητρα Μιλωνά, εντόπισε κατάλοιπα από πρόβατο, έγα, χείρο και βόδι. Στις αρχές της εποχής του Χαλκού, δηλαδή περίπου το 3000 π.Χ., ο οικισμός εγκαταλείφθηκε και ιδρύθηκαν νέοι στο γειτονικό πλάτωμα της Μεσοράχης, το οποίο ήταν πιο δυσπρόσιτο και φυσικά οχυρωμένο. Τρεις από τις εγκαταστάσεις αυτές που ερευνήθηκαν βρίσκονται πάνω στο φαράγγι, στο φρύδι του φαραγγιού και έχουν πολύ καλή ορατότητα προς τη θάλασσα, γεγονός που έδινε στους κατοίκους ασφάλεια και δυνατότητα ελέγχου των κινήσεων στον κόλπο της Ιτίας. Στη θέση 8, η ανασκαφή ανακάλυψε ένα σύνολο από βραχογραφίες. Τα χαράγματα καταλαμβάνουν μια έκταση περίπου 90 τετραγωνικών μέτρων και σχηματίζουν σπήρες, σχηματοειδείς γραμμές, ομόκεντρα ημικύκλια, οειδή σχήματα και πιθανόν αποτύπωμα ποδιού, ψάρι, καράβι και δακτυλιόσχημο ιδόλιο. Δεν υπήρχε κεραμική, γι' αυτό χρονολογήθηκαν σύμφωνα με παρόμοιες βραχογραφίες της τελικής νεολιθικής
που βρέθηκαν στις Κυκλάδες και σε αυτή την εικόνα βλέπουμε σε ποια νησιά βρέθηκαν παρόμοιες βραχογραφίες, καθώς και στην περιοχή ασφένδου της Κρήτης. Η απουσία κτισμάτων στο χώρο αυτό οδήγησε στην υπόθεση πως οι βραχογραφίες έγιναν από τους ανθρώπους που κατοικήθηκαν στα Σόπατα και πήγαιναν εκεί πρόσκαιρα, καθώς η θέση είναι ιδανική για καλή εποπτεία της θάλασσας και του μικρού όρμου των Αγίων Πάντων. Ελπίζω να φαίνονται οι εικόνες. Ναι, φαίνονται. Και το ποτήκι σου φαίνεται, εκεί που δείχνεις φαίνεται. Ωραία. Δεν γνωρίζουμε τη σημασία αυτών των χαραγμάτων. Δεν είναι δυνατόν να διαπιστώσουμε αν έγιναν σταδιακά και σε πόσο χρονικό διάστημα. Υποθέτουμε πως είχαν μια τελετουργική χρήση ή πως σχετίζονταν με την κίνηση του ήλιου, της σελήνης και των άστρων. Ίσως να ήταν ένα είδος χάρτη ή ημερολογίου. Η θέση αυτή, η θέση 8, κατοικήθηκε για πρώτη φορά κατά την επόμενη περίοδο, την πρωτομηνωική 1α, δηλαδή που είχε διάρκεια από το 3000 μέχρι το 2800 π.Χ. Και πάνω στα χαράγματα που προϋπήρχαν, κατασκευάστηκε ένα κτίσμα με 5-6 χώρους και 2 εξωτερικές αυλές. Στην ίδια περίοδο ιδρύθηκε ένας ακόμα μικρός οικισμός στο μέσο της Μεσοράχης, πάνω σε ένα χαμηλό λόφο, στη θέση 5. Ο λόφος αυτός έχει υποστεί μεγάλη διάβρωση και η ανασκαφή απέδωσε μόνο ελάχιστη κεραμική που ίσα-ίσα μας έδωσε το δικαίωμα να χρονολογήσουμε τη θέση. Είναι πιθανό οι κάτοικοι αυτών των δύο θέσεων να είχαν ταφεί στο θολωτό τάφο που εντοπίστηκε στη θέση 6. Οι κτιστοί θολωτοί τάφοι χαρακτηρίζουν την ταφική αρχιτεκτονική στις περιοχές των Αστερουσίων και της Μεσαράς. Είναι άγνωστοι, ήταν άγνωστοι τουλάχιστον μέχρι τώρα, στη βόρειο-ανατολική Κρήτη, όπου επικρατούσαν οι λαξευτοί τάφοι και οι ταφικές οικίες. Γι' αυτό ο τάφος της Μεσοράχης αποτελεί ένα παράδοξο για τις ταφικές συνήθειες της περιοχής και μάλιστα κατατάσσεται μεταξύ των προημότερων θολωτών. Εδώ βλέπετε την αποτύπωση του τάφου, σώθηκαν αυτές οι πέτρες μόνο και η είσοδος. Η αρχιτεκτονική αυτού του τάφου αποδεικνύει επαφές ανάμεσα στις δύο τόσο μακρινές περιοχές μεταξύ τους, ίσως και μετακίνηση πληθυσμών. Επιπλέον, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αποτέλεσε πρότυπο για την αρχιτεκτονική κατοικιών της επόμενης περίοδου στην Μεσοράχη. Εδώ βλέπετε το κομμάτι που σώθηκε, έκανε κύκλο. Αυτοί οι δύο γκόλυφοι είναι η είσοδος, που θα δούμε παρόμοια αρχιτεκτονική και στη συνέχεια. Στην πρωτομινωική 1β τώρα, 2800 με 2600 περίπου, οι θέσεις αυτές, οι θέσεις 5 και 8 δηλαδή, εγκαταλείφθηκαν και οι άνθρωποι μετακινήθηκαν προς το μέσο της Μεσοράχης. Εδώ βλέπετε το φαράγγι των Αγίων Πάντων και οι θέσεις, οι αρχαιολογικές που εντοπίστηκαν είναι εδώ, σε αυτό το φρύδι πάνω. Σε μία από αυτές τις θέσεις, στη θέση 7, ανασκάφθηκε ένα συνήθιστο κτίριο χωρίς γωνίες. Είναι ένα μεγάλο κτίσμα 150 τετραγωνικών μέτρων. Διαστάσεις διπλάσιες από εκείνες που των σύγχρονων του κατοικιών. Έχει σχήμα ελλειψοειδές, όπως η γνωστή οικία στο Χαμέζι, με την οποία έχει οπτική επαφή. Αλλά αυτή της Μεσοράχης είναι προημότερη. Γενικά είναι ένα από τα προημότερα ολοκληρωμένα και αυτόνομα κτίσματα που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στην Κρήτη. Η είσοδος του κτίσματος αυτού είναι εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, είναι στην νοτιοανατολική δηλαδή πλευρά και έχει κατασκευαστεί με κατόφλι και δύο όρθιες πέτρες, δύο όρθιες πλάκες, όπως ακριβώς και η είσοδος του θολωτού τάφου που είδαμε πριν. Οι εσωτερικοί χώροι ορίζουν 7, η εσωτερική τείχη, συγγνώμη, ορίζουν 7 χώρους, οι οποίοι ήταν γεμάτοι με λίθινα εργαλεία και πύληνα αγκαία πάνω σε λιθόκτιστα πεζούλια. Στο δωμάτιο 5, εδώ στο μέσο, του κτηρίου θαύτηκε ένας νέος άνθρωπος χωρίς στερίσματα, πρακτική επίσης ασυνήθιστη για την Ανατολική Κρήτη, η ταφή μέσα στο σπίτι. Εστίες υπήρχαν σε 3 δωμάτια και ένα από αυτά περιείχε το 85% των μαγειρικών σκευών. Η πετρογραφική ανάλυση από την εξειδικευμένη αρχαιολόγο Ελένη Νοβάρου έδειξε πως τα αγκεία είναι τοπικής παραγωγής με πυλούς από τις γύρω περιοχές, από το Μόχλο μέχρι τον Πετρά,
Ωστόσο, η διακόσμηση έχει επιρροές από τις Κυκλάδες. Ακόμη, ο καθηγητής Γιάννης Παπαδάτος, που μελετά την κεραμική, διαπίστωσε πως τα περισσότερα αγγεία είναι μαγειρικά, κυρίως μεγάλες χύτρες. Σημαντικός είναι και ο αριθμός των αγγείων αποθήκευσης και μεταφοράς υγρών, δηλαδή πιθάρια και μεγάλη και αφορής. Ενώ λείπουν τα αγγεία πόσης και κατανάλωσης τροφής, τα κοινά πιάτα για μας και τα κύπελα. Αυτό σημαίνει πως οι κάτοικοι ασχολούνταν μεν με την επεξεργασία και την προετοιμασία της τροφής, αλλά από αυτά που παρήγαγαν και παρασκεύαζαν, φαίνεται ότι οι ίδιοι κατανάλωναν ελάχιστα. Με τι ασχολούνταν οι κάτοικοι στο ελλειψοειδές αυτό σπίτι? Βρέθηκαν οστά προβάτων, κατσικιών, χείρων και σκύλου. Συνεπώς ήταν κτηνοτρόφοι. Τα δείγματα των χωμάτων περιείχαν σταφύλια, σίκα, αμύγδαλα, ελιές, δημητριακά, όσπρια και πολύ πολύ σιτάρι. Άρα ήταν και γεωργοί. Ωστόσο, από την όλη οικοσκευή λείπουν αντικείμενα που θα υποδείκναν άλλες δραστηριότητες, όπως τα υφαντικά βάρη, παραδείγματος χάρη, παρόλο που υπήρχε προφανώς άφθονο μαλλί, δεν φαίνεται να ασχολούνταν με την υφαντική. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα οδηγούν στο συμπέρασμα πως η εγκατάσταση στο ελλειψοειδές σπίτι δεν ήταν μόνιμη, αλλά εποχιακή, και στο τέλος της πρωτομηνοϊκής 1β, 2600 δηλαδή περίπου π.Χ., τελικά εγκαταλείφθηκε. Τα 2500 περίπου, μία ομάδα ανθρώπων επέστρεψε και εγκαταστάθηκε πάλι στη θέση 8, όπου υπάρχουν ενδείξεις μεταλλουργικής δραστηριότητας, αλλά η ανακατάληψη αυτή ήταν βραχύβια και η Μεσορέχη σύντομα εγκαταλείφθηκε πλέον οριστικά. Έκτοτε τα δύο πλατώματα δεν κατοικήθηκαν συστηματικά. Η επιφανειακή μας έρευνα εντόπισε μόνο ελάχιστα μετόχια των νεότερων χρόνων. Γύρω στην πρωτομηνοϊκή 1β, 2β, 2300 δηλαδή π.Χ., η κατοίκηση μετακινήθηκε προς τους χαμηλότερους λόφους πάνω από την πεδιάδα του Παπαδιόκαμπου, στη θέση Λιναρές, κοντά στο εκκλησάκι του Αγιάννη του Ριγολόγου, εδώ δηλαδή, ο Κωστής Δαβάρας είχε ανασκάψει μια ταφική οικία με ανακομιδές. Η μικρή οικιστική εγκατάσταση αυτής της περίοδου εντοπίστηκε, αλλά δεν έχει ανασκαφεί ακόμα. Στη μέσο μινωική περίοδο, στο 2000 δηλαδή π.Χ., συνεχίστηκε η μετακίνηση του πληθυσμού προς την πεδιάδα, πλησιάζοντας τώρα τον Παπαδιόκαμπο. Μέχρι το σημείο αυτό βρισκόμαστε στην προανακτορική περίοδο σύμφωνα με τη χρονολόγηση, με το σύστημα χρονολόγησης του Νικόλαου Πλάτωνα. Χρησιμοποίησα τις υποδιαιρέσεις της χρονολόγησης, αν μου επιτρέπετε η έκφραση πρωτομηνοϊκή 1-2 κτλ, διότι πραγματικά διαφορετικά δεν μπορούμε να δούμε τη διαφορά των περιόδων, που είναι σε κάποιες περιπτώσεις είναι και αιώνας. Γύρω λοιπόν στα 2000, ναι, στα 2000 περίπου, είπαμε ότι μετακινήθηκε ο πληθυσμός στα χαμηλότερα άκρα προς τον Παπαδιόκαμπο. Από γεωγραφικής άποψης τώρα, ο Παπαδιόκαμπος αποτελεί ένα φυσικό όριο στη βόρεια ακτή της Ανατολικής Κρήτης, ανάμεσα στον κόλπο του Μεραμπέλου και της Σιτίας. Και φυσικά ανάμεσα σε δύο πολύ σπουδαία μινωικά κέντρα, του Μόχλου και τον Πετρά. Η οικιστική εγκατάσταση στην παραλία του Παπαδιόκαμπου θεωρούμε ότι σχετίζεται με το αγκυροβόλιο καραβιών και τον έλεγχο των θαλάσσιων εμπορικών δρόμων από την Ανατολική Μεσόγειο προς τα λιμάνια της βόρειας κεντρικής Κρήτης. Είναι γνωστό ότι στην πλεύση των καραβιών βοηθούσαν τα θαλάσσια ρεύματα, όπως αυτά που καταλήγουν στον όρμο του Παπαδιόκαμπου και σήμερα ακόμη και προσελκύουν λάτρεις της Ιστιοσανίδας. Η επιφανειακή έρευνα και η ραδιοσκόπηση που έγινε στην περιοχή από την αρχαιολόγο Αντωνία Στάμου εντόπισε τμήματα κτισμάτων κυρίως στα παράλια. Επιπλέον, ο καθηγητής Φλόιντ Μακόι, ο οποίος έκανε βυθομετρική έρευνα στον όρμο, υποστηρίζει πως ένα σημαντικό μέρος του οικισμού, ίσως το 25% αυτού, έχει χαθεί από κατακρημίσεις και αλλαγές της ακτογραμμής. Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι στην περιοχή του Παπαδιόκαμπου, κατά την εποχή του Χαλκού, υπήρχε ένας μεγάλος παραθαλάσσιος οικισμός έκτασης περίπου 5 έως 6 εκτάρια. Η πρώτη οικιστική φάση ήταν ένας παλαιοανακτορικός οικισμός,
όταν δηλαδή είχαν ιδρυθεί τα πρώτα ανάκτορα, ο οποίος ανακτήθηκε κατά μήκος της ακτής με το επίσημο ιερό κορυφής του στο Λιόπετρο και ένα μικρότερο παράκτιο ιερό στη Χερσόνησο του Τράχυλα. Στη Χερσόνησο του Τράχυλα έχει γίνει ανασκαφή και εντοπίστηκαν κύπελα και τρυποδικές χύθες και ειδόλια, αλλά στο Λιόπετρο δεν έχει γίνει ανασκαφή και θεωρώ ότι οι μεταγενέστερες εγκαταστάσεις εκεί των ιστορικών και των νεότερων χρόνων δυστυχώς θα έχουν καταστρέψει κάθε ίχνος του ιερού αυτού. Από αυτόν τον οικισμό έχει ανασκαφεί ένας μεγάλος χώρος όπου η κεραμική και τα αρχαιοβοτανολογικά και ζωοαρχαιολογικά κατάλοιπα δείχνουν ότι κάτοικοι ασχολούνταν με την καλλιέργεια σταφυλιών, οσπρίων και δημητριακών. Ένας πύλινος κάδος που βλέπετε εδώ, με σπασμένες πορφύρες, ένα τρίτο να βλέπετε εδώ, και 30 υφαντικά βάρη, δηλώνουν την ασχολία των γυναικών του σπιτιού με την υφαντική και τη βαφή των υφασμάτων. Ο οικισμός καταστράφηκε στο τέλος της περίοδου αυτής, γύρω στα 1700 περίπου, όπου, όπως και άλλες τέτοιες θέσεις της περιοχής. Ο νεανακτορικός τώρα οικισμός χωρίζεται γεωγραφικά από τρία ρέματα σε τέσσερις τομείς, συγκύρισε δυστυχώς, που στον καθένα είχε ανασκαφεί από μία κατοικία. Γιατί δεν ήταν ρημοτομημένος σε πυκνοκατοικημένες συνοικίες, με δρόμους όπως τα Γουρνιά, το Μόχλο και το Παλέκαστρο. Υπήρχε απόσταση μεταξύ των κατοικιών, οι οποίες είχαν περιφραγμένους κήπους γύρω τους ή χωράφια, με αναχώματα για προστασία από τα ρέματα. Τα σπίτια του Παπαδιόκαμπου υπέστησαν καταστροφές από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας, όπως αποδεικνύεται από τη μεγάλη ποσότητα ελαφρόπετρας που βρέθηκε μέσα στις ανασκαφές, αλλά κυρίως από ένα στρώμα στάχτης, τέφρας, πάχους 15 εκατοστών περίπου, που εντοπίστηκε πάνω στα μινωικά ερείπια και όπως διαπίστωσε ο καθηγητής Φλόιντ Μακόι, τον οποίο βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία να καθαρίζει το στρώμα αυτό της τέφρας, πρόκειται για ηφαιστειακό υλικό. Πάνω από την καθαρή τέφρα αυτή βρέθηκε ένα άλλο στρώμα, πάχους 10-15 εκατοστών περίπου, που ήταν μείγμα τέφρας και χώματος από το ξέπλυμα των πλαγιών της περιοχής, γιατί μετά από την έκρηξη του ηφαιστείου ακολούθησαν πολύ μεγάλες καταιγίδες. Ένα τέτοιο δείγμα της τέφρας εκτίθεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σιτίας. Μετά την καταστροφή τα σπίτια ανασκευάστηκαν αμέσως, αλλά πολύ γρήγορα εγκαταλείφθηκαν, οπότε και δεν ξανακατοικήθηκαν ποτέ. Έτσι οι ανασκαφές βρήκαν αδιατάραχτα τα αρχαιολογικά στρώματα, συλλέγοντας πολλές πληροφορίες. Τα γεύματα, τα αγγεία, τα χάλκινα αντικείμενα, τα εργαλεία και άλλα που βρέθηκαν στις ανασκαφές, βρέθηκαν ακριβώς στη θέση τους και δείχνουν ξαφνική και απρογραμμάτιστη εγκατάλειψη. Ακόμα φανερώνουν ομοιότητες και διαφοροποίησεις που μας βοηθούν να κατανοήσουμε την κοινωνική και την οικονομική δομή του οικισμού. Οι οικίες Α1 και Β1 στους τομείς Α και Β είχαν παρόμοια αρχιτεκτονική, ήταν και οι δύο διόροφες, με εσωτερικό κλιμακοστάσιο που χώριζε το κτίσμα σε δύο πτέρυγες. Η όλη κατασκευή ήταν καλά δομημένη με πέτρα, εκτός από τα εσωτερικά χωρίσματα του ορόφου που ήταν με πλίνθους. Στη θεμελίωσή τους βρέθηκαν θαμμένα ή χτισμένα μέσα στους τοίχους μικρά αγγεία. Μία συνήθεια ανάλογη με το λεγόμενο εγγένειο των ιστορικών χρόνων, που ίσως είχε αποτροπαϊκό χαρακτήρα, δηλαδή να διώξουμε το κακό, κάτι τέτοιο. Οι κάτοικοι των σπιτιών κατανάλωναν ελιές και λάδι, σταφύλια και κρασί, δημητριακά, όσπρια, αμύγδαλα, μούρα και σίκα. Είχαν όμως διαφορετικές ασχολίες και ήταν διαφορετική η κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση. Θα το δούμε τώρα στη συνέχεια. Η κατοικία Α1 έχει έκταση περίπου 130 τετραγωνικά μέτρα, από αυτήν ανασκάφτηκαν 10 χώροι, ενώ υπολογίζεται ότι άλλοι 2 χάθηκαν στη θάλασσα. Στο νότιο τμήμα της υπήρχε αυλή και κήπος, ο οποίος αρδευόταν από το παρακείμενο ριάκι, που η κήτη του είναι υπαρκτή μέχρι σήμερα. Στο μεγαλύτερο δωμάτιο του σπιτιού, στο δωμάτιο 5, υπήρχε ένα μεγάλο λίθινο κουδί και άλλα λίθινα εργαλεία, τριβία και μήλη για τα σιτηρά. Εκεί γινόταν και το πάτημα των σταφυλιών σε μία πύλινη λεκάνη. Στο δωμάτιο 8, εδώ πάνω,
Βρέθηκε μια τριποδική χύτρα γεμάτη με πεταλίδες, σαλιγκάρια, καβούρια και άλλα θαλασσινά, η οποία εγκαταλείφθηκε πάνω στην εστία, εδώ, αυτή ήταν η εστία, προφανώς εξαιτίας της ξαφνικής εγκατάλειψης του σπιτιού. Μια πιατέλα με πεταλίδες βρέθηκε εδώ στην αυλή, δίπλα σε ένα χάλκινο μαχαίρι, κοντά επίσης σε μια άλλη εστία. Κοντά στην είσοδο του σπιτιού, σε αυτόν εδώ το χώρο, που ήταν πρόχειρα κατασκευασμένος, βρέθηκε ο σκελετός ενός σκύλου καταπλακωμένος από πέτρες. Προφανώς έφυγαν οι κάτοικοι ξαφνικά και ο σκύλος δεν τους ακολούθησε και γι' αυτό καταπλακώθηκε. Οι εστίες είχαν μεγάλες ποσότητες από, από πυρήνες ελιάς, οι οποίοι ήταν καύσιμοι ύλοι, γιατί καίγονταν αργά, δεν προκαλούσαν καπνό και φυσικά μέσα σε ένα χώρο που είναι στο ισόγειο μάλλον ενός διόροφου σπιτιού που δεν έχει και έξοδο για τον καπνό, φυσικά ήταν η πιο ιδανική λύση για το μαγείρεμα. Οι άνθρωποι τώρα που έμεναν στο σπίτι αυτό, στο σπίτι Α1, είχαν μια ιδιαίτερη προτίμηση στα θαλασσινά. Περισσότερα από 50 κιλά όστρια πεταλίδων θαλασσινών σαλιγκαριών και καβουριών περισυλλέχθηκαν από διάφορα σημεία του σπιτιού. Εδώ, ας πούμε, είχε μια συγκέντρωση από σαλιγκάρια, ενώ όλο αυτό το δωμάτιο ήταν γεμάτο με σπασμένες πεταλίδες και σαλιγκαράκια της θάλασσας. Βέβαια, εκτός από θαλασσινά, όπως αποδείχθηκε, έτρωγαν και κατσικίσιο, πρόβιο και χοιρινό κρέας, όπως έδειξε η μελέτη της Δήμητρας Μιλουνά. Στην οικία τώρα Β1, η οικία αυτή, βλέπετε πόσο κοντά είναι και μεταξύ τους τα σπίτια, χωρίς να υπάρχει τίποτε άλλο ανάμεσα, τουλάχιστον εμείς δεν εντοπίσαμε κάτι, και ακόμη πόσο κοντά είναι στη θάλασσα, και γι' αυτό το λόγο τα μισά σπίτια έχουν χαθεί στη θάλασσα. Αυτή η οικία, η Β1, παρουσιάζει μια πολύ διαφορετική εικόνα. Φαίνεται οι κάτοικοί της να είναι εύποροι, κατασκεύαζαν χάλκινα εργαλεία, κοσμήματα, υφάσματα, παρήγαν κρασί, το οποίο πολύ πιθανό να το εμπορεύονται κιόλα. Το δωμάτιο 1, το οποίο είναι το μεγαλύτερο του σπιτιού, ήταν στο κέντρο του ακριβώς, είχε μια βάση λίθινη για το ξύλινο υποστήλωμα που στήριζε τον επάνω όροφο. Ακόμη δύο σειρές από τετράγωνες πλάκες σε σχήμα γάμα παραπέμπουν στα πολύθυρα της πολυτελούς μινωικής αρχιτεκτονικής που συναντάμε στις μινωικές επαύλες στα χλάρια και στο μακρύ γυαλό. Τώρα, στο δωμάτιο 9 βρέθηκε μια ταφή σε πίθο. Μεταγενέστερη, ήταν της ιστερομινωικής περίοδου, δηλαδή 1200 περίπου π.Χ., που σημαίνει ότι κάποιοι αργότερα επέστρεψαν στα πατρογονικά και έκαναν αυτήν την ταφή. Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν ήταν συνηθισμένο να θάβονται οι νεκροί μέσα στο σπίτι που ήταν κατοικήσιμο. Πολύ σημαντικά ήταν τα ευρήματα στο δωμάτιο 5. Βρέθηκε μία αλήθινη μήτρα για σφαιρικά υφαντικά βάρη και ακριβώς μπροστά 22 σφαιρικά υφαντικά βάρη από πυλό, ακόμη άψητα, τα οποία ζύγιζαν περίπου 100 γραμμάρια το καθένα. Ακόμη βρέθηκαν δύο λίθινες μήτρες, αυτές εδώ, για ενότια, για σκουλαρίκια δηλαδή. Στα τυχώματα ενός αγγείου, που βρέθηκε πάλι στο δωμάτιο 5, ήταν ορατά υπολείμματα χαλκού και χρυσού και η ανάλυση που έγινε με XRF από την καθηγήτρια Αλεσάνδρα Τζουμιαμέρ έδειξε πως το αγγείο αυτό πράγματι χρησιμοποιήθηκε ως χωνευτήριο για την δίξη μετάλλων. Το δωμάτιο 8 είχε μόνο ένα μεγάλο πιθάρι πάνω σε μία βάση από πλάκες. Το δωμάτιο 11, το οποίο το μισό καταστράφηκε και έφυγε στη θάλασσα, ήταν και αυτό πολύ μεγάλο και εκεί εντοπίστηκε μία εστία, μία παραστιά που πάνω της είχε τριποδική χύτρα με φακές. Ακόμη στο χώρο αυτό βρέθηκαν τεμάχια από τάλαντα, χάλκινες μήλες, υφαντικά βάρη που έπεσαν από τον πάνω όροφο και ένα μικρό αγκιάκι περιείχε αυτούς τους χρυσούς κρίκους. Κάτω από τη σκάλα ήταν κάτι σαν ερμάριο όπου βρέθηκαν 12 λεπτά οδοντοτά εργαλεία από λευκό πέτρωμα της μήλου. Οι λεπίδες αυτές ήταν εξαρτήματα αγροτικού εργαλείου, ίσως ενός ξύλινου δρεπανιού ή μιας δοκάνης. Όπως βλέπετε, θυμίζουν πάρα πολύ τα χάλκινα εξαρτήματα του παραδοσιακού βολόσιλου. Βρέθηκαν εδώ ακριβώς.
Τώρα, στο μεγάλο δωμάτιο, το οποίο βέβαια ήταν ακόμα μεγαλύτερο, έχει, ένα μέρος του έχει χαθεί στη θάλασσα, κοντά στον τοίχο, ήταν δύο πιθάρια τοποθετημένα ολόκληρα μέσα στο κόμμα και προεξήχαν μόνο τα στόμια τους. Εκεί σίγουρα διατηρούσαν το μούστο ή το κρασί, γιατί στον πυθμένα τους βρέθηκαν σπόροι σταφυλιού. Αυτό το ένα το πιθάρι, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, το οποίο είχε και σφραγίσματα στο χείλος του, είχε κατασκευαστεί περίπου το 1900 π.Χ. και χρησιμοποιήθηκε για αρκετούς αιώνες μέχρι την ιστερομηνωική 1β, 1450 δηλαδή, όπως συμβαίνει ακόμη και σήμερα με πιθάρια τα οποία διατηρούμε στα σπίτια μας ως οικογενειακά κοιμήλια. Συνολικά βρέθηκαν τουλάχιστον 11 πιθάρια σε διάφορα σημεία του σπιτιού. Ο αριθμός αυτός ξεπερνά τις οικιακές ανάγκες βέβαια για αποθήκευση αγαθών, εάν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι στην οικία Α1 δεν είχε βρεθεί κανένα πιθάρι. Το σπίτι είχε πολλά τεμάχια από τάλαντα, χάλκινα ελάσματα, φωνευτήριο για τύξη μετάλλων και μήτρες για την κατασκευή ενωτίων. Η φαντουργία ήταν σημαντική δραστηριότητα, κυρίως για το γυναικείο πληθυσμό της κατοικίας, αφού μάλιστα κατασκεύαζαν και οι ίδιες τα υφαντικά βάρη που χρησιμοποιούσαν. Η βοτανολογική ανάλυση απέδωσε λινάρι, το οποίο εκτός από τη διατροφή χρησιμεύε και στην παραγωγή λινών υφασμάτων. Τα λεπτά και διακοσμημένα αγγεία, το πολύθυρο και οπωσδήποτε οι ασχολίες των κατοίκων δείχνουν ένα αρκετά υψηλό επίπεδο ζωής στην οικία Β1, το οποίο ήταν ένα τυπικό νεοανακτορικό σπίτι. Αντίθετα, το Α1 κάθε άλλο παρά τυπικό σπίτι μοιάζει. Οι μεγάλες ποσότητες από κατάλοιπα θαλασσινών που βρέθηκαν στα πατώματα δεν ήταν από κατανάλωση μιας οικογένειας σε μια μέρα, αλλά από πολλούς ανθρώπους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακόμη τα οικιακά σκεύη ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που χρειάζεται ένα νοικοκυριό και υπήρχαν παράλληλα πολλές εστίες. Τα κύπελα στο σπίτι αυτό ήταν περισσότερα και διπλάσιες οι χύτρες, οι λεκανίδες και οι δίσκοι σερβιρίσματος από αυτά που είχε το, ας πούμε, το ακριβό σπίτι το Β1. Αντίθετα, δεν υπήρχε κανένα υφαντικό βάρος, κανένα κόσμημα ή άλλο αντικείμενο που να υποδηλώνει τη γυναικεία παρουσία στο σπίτι. Εν ολίγης, πιστεύουμε ότι το Α1 δεν ήταν ένα απλό σπίτι της εποχής, αλλά ένα κτίριο συγκέντρωσης, ίσως και διασκέδασης ανδρών. Ένα πρώιμο ανδρείο ή κάτι ανάλογο με το σημερινό καφενείο. Το τρίτο σπίτι που ανασκάφτηκε στην περιοχή, το νεοανακτορικό, δυστυχώς σώθηκαν μόνο 3 δωμάτια από αυτό. Το υπόλοιπο σπίτι είχε καταρρεύσει προπολού στη θάλασσα. Βλέπετε ακριβώς σε ποιο σημείο βρισκόταν το σπίτι. Το σημαντικό σε αυτό το σπίτι είναι ότι στα 2 δωμάτια βρέθηκαν τελετουργικά αγγεία και τρίτονες που φανερώνουν την ύπαρξη ενός οικιακού ιερού στο εσωτερικό του σπιτιού. Ανακεφαλαιώνοντας τώρα, βλέπουμε πως στο τέλος της Νεολιθικής και στη χαραυγή της εποχής του Χαλκού, στην περίοδο δηλαδή πριν ιδρυθούν τα πρώτα ανάκτορα, στα Σόκοτα και στη Μεσοράχη, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις επαφών με κοινότητες των Κυκλάδων. Μια πρωτοπόρα αρχιτεκτονική, κοινές ταυτικές συνήθειες με την Νότια Κρήτη. Η χρήση χαραγμάτων, ο πρώιμος θολωτός τάφος, η κυκλική αρχιτεκτονική δείχνουν πως η περιοχή δεν ήταν και τόσο απομονωμένη όπως φαίνεται. Η επεξεργασία λαδιού ήταν από τις προημότερες στην Κρήτη, αλλά η βασική οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία. Η ζωή αναπτύχθηκε ιδιόρυθμα και πολύ δυναμικά, σαν να ήταν ένας άλλος κόσμος εκεί πάνω. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως αυτή η απομονωμένη περιοχή που δεν ξανακατοικήθηκε ποτέ συστηματικά εγκαταλείφθηκε τελείως στους ιστορικούς χρόνους και διατήρησε μόνο ελάχιστες εκτάσεις για καλλιέργεια στους νεότερους, είχε κατοικηθεί εντατικά σε μια τόσο πρώιμη εποχή. Οι κάτοικοι των πλατωμάτων είχαν ένα αρκετά οργανωμένο κοινωνικό και οικονομικό σύστημα πολύ πριν από την ίδρυση των μινωικών ανακτόρων, τα οποία επρόκειτο στη συνέχεια να οργανώσουν τη συστηματική εκμετάλλευση της υπαίθρου. Η κατάσταση άλλαξε απότομα. Όπως είπαμε, στη μεσομινωική περίοδο, με την εμφάνιση
στην Παλαιονακτορική δηλαδή, με την εμφάνιση του μεγάλου παραθαλάσσιου οικισμού και που είχε το ιερό κορυφής του στον Τράχυλα και ίσως και στο Λιόπετρο. Η διαφορετικότητα συνεχίστηκε ωστόσο στην πολεοδομική οργάνωση του νεονακτορικού οικισμού με κατοικίες που ήταν σε απόσταση 50 έως 100 μέτρων μεταξύ τους, η οποία αντιπροσωπεύει μια σημαντική απόκληση από το γνωστό πρότυπο του ενιαίου μινωικού οικισμού που γνωρίζουμε. Είναι πιθανό η ανέγερση του πρώτου ανακτόρου στον Πετρά και η εμφάνιση μιας νέας υψηλής κοινωνικής τάξης να προκάλεσε πολιτικές αναταράξεις και κοινωνικές αλλαγές που αιτιολογούν την ίδρυση ενός οικισμού από ανεπιθύμητους ή από εκλεκτούς του ανακτορικού συστήματος, δεν γνωρίζουμε, σε μια περιοχή τόσο απομονωμένη όπως ήταν ο Παπαδιόκαμπος. Ο Πετράς θα είχε σημαντικούς πολιτικούς και οικονομικούς λόγους να εκμεταλλευτεί τον Παπαδιόκαμπο, κυρίως για τον έλεγχο των εμπορικών δρόμων και την προστασία του ανακτόρου από τα δυτικά. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι υπήρχε επαφή, υπήρχαν σχέσεις μεταξύ του Πετρά και του Παπαδιόκαμπου, τουλάχιστον από τη μελέτη της κεραμικής. Ωστόσο, οι μελέτες συνεχίζονται και προκειμένου να αποσαφινιστούν ακριβώς τέτοιου είδους θέματα που αφορούν ιδιαιτερότητες στη Μεσοράχη και στον Παπαδιόκαμπο. Ασφαλώς όσες μελέτες ολοκληρώθηκαν μέχρι σήμερα μας έδωσαν σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία δείχνουν πως οι οικισμοί και οι μικρές εγκαταστάσεις μπορούν να μας πούν πολλές λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής των μινωητών που δεν υπήρχαν μόνο και πως δεν υπήρχαν μόνο οι μινωήτες των ανακτόρων, αλλά υπήρχαν και οι μινωήτες της περιφέρειας. Συχνά αυτά τα στοιχεία πέφτουν στην αφάνεια στα μεγάλα ανακτορικά κέντρα ή καταστρέφονται από τις επάλληλες, από τη συνεχή κατοίκηση του χώρου. Εδώ είναι μια φωτογραφία από το μινωικό σεμινάριο που είχε γίνει παλαιότερα στον Παπαδιόκαμπο. Με τα στοιχεία των ερευνών και στα πλαίσια της πειραματικής αρχαιολογίας, εμείς αναβιώσαμε τα μινωικά φαγητά, στήσαμε αυθόρμητα γλέντια και περάσαμε ωραία γενικώς στον Παπαδιόκαμπο. Αν θεωρήσουμε ότι η εποχή του Χαλκού και ο μινωικός πολιτισμός είναι ένα puzzle με πολλά κομμάτια, ελπίζουμε να προσθέσαμε μερικά και στην έρευνα, με την έρευνα αυτή που κάναμε στην περιοχή δυτικά της Σιτίας. Ευχαριστώ τον Διευθυντή του Κέντρου Μελέτης Προϊστορικού Αιγαίου στην Ανατολική Κρήτη, τον Δόκτωρα Τόμας Μπρόγκαν, στενό συνεργάτη μου τα τελευταία 14 χρόνια και πλέον φίλο μου. Ακόμη ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και τους συνεργάτες μας στο Διπορικό της Μεσοράχης και του Παπαδιόκαμπου, τους συναδέλφους μου στο Υπουργείο Πολιτισμού και στην Εφορία Αρχαιοτήτων Λασιθίου για τις εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις. Και φυσικά τους συναδέλφους στο INSTAP για την οικονομική και την επιστημονική υποστήριξη. Και φυσικά ευχαριστώ εσάς που με παρακολουθήσατε με προσοχή. Ευχαριστώ. Κυρία Στουφιανού, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας και για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε σήμερα. Στο σημείο αυτό θα δεχθούμε ερωτήσεις. Από ό,τι βλέπω ήδη υπάρχει μία ερώτηση. Ωστόσο, δεν έχουμε το όνομα χρήστη, είναι λάπτοπ. Θα παρακαλούσα την κυρία ή τον κύριο που θα δώσω το λόγο να μας πει και το όνομα τεπώνυμό του. Παρακαλώ, μας ακούτε. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Μας ακούτε. Δεν ξέρω. Θα μπορούσες να το κάνει unmute. Ναι, έχω ζητήσει. Για προσπάθησε, γιατί όταν είσαι host στο meeting πολλές φορές μπορείς να το κάνεις. Να ευχαριστήσουμε ωστόσο και εγώ να πω και τη Χρήσα. Δύο λόγια. Να σε χαρώ τη Χρήσα. Ευχαριστώ, Στέφη. Αν μου επιτρέπεις να προσθέσω ότι πάρα πολλά από αυτά τα αντικείμενα έχουν συντηρηθεί από τα χέρια σου.
Θυμάμαι την προσπάθεια που έκανες να συντηρήσεις, να σώσεις εκείνα τα άψητα και τόσο σαθρά υφαντικά βάρη που βρέθηκαν στον Παπαδιόκαμπο και τα πιθάρια και όλα τα εγγύα και τα μεγάλα. Και στο χώρο κάνει πολύ, πολύ δουλειά. Όντως. Και τα αρχιτεκτονικά χρήσα. Έχουμε κάνει πάρα πολύ δουλειά και στα αρχιτεκτονικά. Στερέωση, βεβαίως, βεβαίως. Πολύ σημαντικό. Που χωρίς τη στερέωση που κάνατε, εσύ μαζί με την ομάδα σου, δεν θα μπορούσαν να είχαν διατηρηθεί μέχρι σήμερα, διότι η θάλασσα θα τα είχε καταστρέψει όλα. Όντως. Ναι, κάναμε, αυτό ήθελα να πω, ότι έτσι σε συνεργασία και με την εφορία και το INSTAP, κάναμε και πάρα πολύ σημαντική δουλειά για την προστασία του χώρου. Δηλαδή, δεν είναι ότι εξάγουμε μόνο τα συμπεράσματά μας και γράφουμε μια ιστορία. Φροντίζουμε και για την συνέχεια του χώρου και για τις επόμενες γενιές. Και συγκεκριμένα στο Παπαδιόκαμπο υπήρχαν πολλά προβλήματα, γιατί έχουμε αυτά τα κτίρια τα οποία ουσιαστικά κόβονται, όπως σας πει και η κυρία Σοφιανού, και τα ακριανά δωμάτια τα έχει φάει η θάλασσα. Και εκεί πέρα, μάλιστα, αν επισκεφτείτε το χώρο, θα δείτε ότι μεταφέραμε κάποιους ογκόληθους από τη γύρω περιοχή και φτιάξαμε κάπως ένα έτσι φράγμα το οποίο, ας πούμε, σπάει λίγο την ορμή των κυμάτων. Δηλαδή, ένα τύπου κυματοθράφστη δημιουργήσαμε εκεί, αλλά με πετώματα και ογκόληθους από την περιοχή, για να μην... γιατί φυσικά είναι και μια περιοχή έτσι, η οποία διατηρεί ακόμα το φυσικό της κάλοκης και δεν μπορεί κανείς να βάλει, ας πούμε, τσιμεντένια πράγματα εκεί. Αλλά έχουν λειτουργήσει καλά και υπάρχει σημαντική κατάσταση. Ναι, έχουν γίνει πριν από 10 χρόνια, ωστόσο διατηρούνται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και προστατεύουν φυσικά τα σπίτια που σκάψαμε τότε. Είχε γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Να πω ότι ο χώρος μπορεί κάποιος να τον επισκεφτεί και να τον δει. Εμείς τον προσέχουμε, τον καθαρίζουμε κάθε χρόνο. Υπάρχει ενημερωτική πινακίδα εκεί για όποιον θέλει να τον επισκεφτεί. Δεν ξέρω, αυτό το σηκωμένο χεράκι θα κάνει τελικά μία ερώτηση. Είναι κάποιο πρόβλημα στο χρήστη, γιατί δίνω το λόγο. Τώρα έφυγε και δεν γινόταν τίποτα και τώρα έχει βγει εκτός, ίσως να είναι εκτός σύνδεσης και φαινόταν live. Ωστόσο, ο ίδιος χρήστης έστειλε ένα συγχαρητήριο μήνυμα για την ομιλία. Τον ευχαριστούμε. Εγώ να πω κάτι, Χρύσα, να κάνω κάτι, μια ερώτηση, παρατήρηση, επειδή είμαι και εστιακιά, όπως είπαμε. Και το ακροατήριο όλο είναι εστιακή. Εμείς πάρα πολύ χαρήκαμε και χαιρόμαστε που βλέπουμε τους προγόνους μας. Βλέπουμε να έχουμε κάπως συνεχίσει τις συνήθειες των προγόνων μας. Δηλαδή, τι, χοχλιδάκια, πεταλίδες, κρασιά, δηλαδή δραστηριότητες, τις οποίες διατηρούμε και σήμερα και λατρεύουμε στην πόλη μας. Επίσης, αυτή η διάταξη του Παπαδιόκαμπου μου δίνει εμένα την εντύπωση ότι έχει διατηρήσει, δηλαδή αυτή η διάταξη των σπιτιών που ήταν το ένα μακριά από το άλλο και είχε τους κήπους και είχε προφανώς τα κυπουλάκια τους και κάνανε τα λαχανικά τους απ' έξω. Ναι. Ότι και σήμερα ο Παπαδιόκαμπος είναι ένας οικισμός επίσης με μετοχάκια. Δηλαδή έχει διατηρήσει. Μας δίνει μια εντύπωση ότι έχει διατηρήσει το χαρακτήρα της, έτσι δεν είναι η περιοχή ακριβώς, αυτή. Ακριβώς έτσι. Ειδικά ο Παπαδιόκαμπος είναι σαν να είναι μια εικόνα της νεονακτορικής περίοδου. Ακριβώς το ίδιο. Και η αρχιτεκτονική ακόμη, αν το σκεφτούμε, είναι παρόμοια. Μέσα στο σπίτι που υπάρχουν τα πατητήρια, που υπάρχουν τα πιθάρια, που υπάρχουν σπίτια με δώμα, όλα αυτά, πραγματικά δείχνουν ότι σαν εκεί να προχωράει ο χρόνος πιο αργά. Να έχουν πάρει ορισμένα στοιχεία από τους προγόνους τους Μινωίτες και να συνεχίζουν τον ίδιο τρόπο ζωής. Συχνά, και κυρίως η διατροφή, θα ήθελα να τονίσω εγώ, κυρίως τη διατροφή, τα γεύματα που κάναμε, τα μινωικά γεύματα που κάναμε στον Παπαδιόκαμπο,
που τότε μας είχε βοηθήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Σκοπής. Πραγματικά οι γυναίκες του συλλόγου έφεραν φαγητά, τα οποία δεν απήχαν και πολύ από τα μινωικά, από αυτά που είχαμε βρει και τους συνδυασμούς που είχαμε κάνει εμείς για τα μινωικά μαγειρέματα. Φαίνεται μια συνέχεια. Πάλι οι άνθρωποι πηγαίνουν στον Παπαδιόκαμπο και μαζεύουν τις πεταλίδες και τα χοχλιδάκια, το αλάτι από τη θάλασσα, έχουν τους κήπους τους. Εγώ πιστεύω ότι ειδικά για τη διατροφή, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να προωθηθεί οπωσδήποτε. Κυρίως οι διατροφικές συνήθειες, οι σημερινές της Ανατολικής Κρήτης. Πολύ συγκινητικό εγώ πάντως. Υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες με τα μινωικά φαγητά. Τουλάχιστον με τα υλικά που βρίσκουμε εμείς. Δηλαδή, η χύτρα που βρήκαμε με τις φακές, που είχε λάδι και βρήκαμε και κατάλοιπα από κρασί, εμείς βάζουμε ξύδι σήμερα. Το μόνο που έλειπε ήταν η πατάτα, που δεν υπήρχε εκείνη την εποχή. Κατά τα άλλα, ήταν ακριβώς οι μινωικές φακές. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι οι μινωικές φακές. Ακριβώς το ίδιο. Και εμείς εστιακές δεν βάζουμε πατάτα. Α, ναι. Επομένως έχουμε την ίδια συνταγή κάνει. Ο κύριος Ανιψητάκης έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Ανιψητάκη, σας ακούμε. Παρακαλώ, ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τη Χρύσα και την κυρία Κλουβεράκη, γιατί με βοήθησαν να αγαπήσω περισσότερο τον τόπο μας, μαθαίνοντας καινούργια πράγματα που βρίσκονται τόσο κοντά και δεν τα ήξερα. Και ήταν πολύ ωραία παρουσιασμένα, πολύ κατανοητά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δύο-τρεις παρατηρήσεις ήθελα να κάνω. Το 3000 π.Χ., επειδή Χρύσα αναφέρθηκες στο ότι οι θέσεις αυτές είχαν κάποια αμυντικά πλεονεκτήματα, θεωρείς ότι κινδύνευαν από κάποιους εκτός Κρήτης αυτές οι περιοχές? Γιατί γενικότερα η εικόνα που έχουμε είναι ότι μάλλον είναι ανοχήρωτες και δεν ξέρω αν είχαν κανένα ιδιαίτερο φόβο. Ναι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η γεωμορφολογία της περιοχής, όπως παρατήρησε και η κυρία Κλουβεράκη, τελικά είναι καθοριστική για την κατοίκηση, τόσο στα παλιά χρόνια όσο και στο σήμερα. Και αναρωτιέμαι, εάν μια πολύ μεγάλη τουριστική επένδυση με γκολφ σαν αυτή που σχεδιάζεται στην περιοχή μπορεί να ταιριάζει με το ύφος ακριβώς των ευρημάτων που μας παρουσιάσατε. Αντίθετα, η παρατήρησή σας για την κουζίνα της περιοχής και το πόσο κάποια πιάτα θα μπορούσαν να είναι σύγχρονα είναι πολύ δελεαστική και εγωιτευτική για τον τρόπο που μπορούμε να αντιληφθούμε το μέλλον μας. Και τέλος, μου έκανε εντύπωση το πώς τα χοχλιδάκια και τα τσόφλια τα αφήνανε συσσωρευμένα εκεί. Μήπως τους έπιασε η έκρηξη εκείνη την ώρα και δεν πρόλαβα να καθαρίσουν. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Να αρχίσω από το τελευταίο, Αντώνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα χοχλιδάκια βρέθηκαν στη γωνία του διαδρόμου που πήγαινε προς τη θάλασσα, τα σαλιγκαράκια τουλάχιστον, ναι, συγκεντρωμένα. Ίσως ήταν σε κάποιο καλάθι και το καλάθι δεν σώθηκε και βρήκαμε εμείς μόνο τα σαλιγκαράκια. Σίγουρα το ότι υπήρχαν οι χύτρες πάνω στις παρασιές σημαίνει ότι
και η πιατέλα με τις πεταλίδες και το μαχαίρι δίπλα, εγώ υποθέτω ότι αυτές τις πεταλίδες θα τις έτρωγαν ομές, γι' αυτό είχαν το μαχαίρι από δίπλα. Προφανώς ετοιμάζονται για φαγητό, μπορεί να είναι κάποιος σεισμός ή κάτι άλλο. Και αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να φύγουν ξαφνικά από το σπίτι. Το ότι έμεινε πίσω ο σκύλος, που ίσως να ήταν δεμένος ή να ήταν κλεισμένος και δεν ελευθερώθηκε για να φύγει μαζί τους και καταπλακώθηκε, είναι άλλο ένα δείγμα ότι οι άνθρωποι εγκατέλειψαν ξαφνικά το σπίτι και δεν ξαναγύρισαν. Αυτό είναι το πιο παράξενο, δεν ξαναγύρισαν. Εμείς όλα τα αντικείμενα αυτής της περίοδου τα βρήκαμε στη θέση τους. Σπασμένα βέβαια. Μόνο ένα μικρό μέρος του σπιτιού, του Α1, ξανακατοικήθηκε πρόχειρα, το επισκεύασαν και κατοικήθηκε για λίγο καιρό και μετά ξαναέφυγαν. Ίσως πάλι να είχε κάποιο σεισμό ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, όσον αφορά για το αν υπήρχε κίνδυνος το 3000 περίπου προ Χριστού, το ότι κατοικούσαν σε ένα χώρο τόσο ψηλά, το ότι στη θέση 8, που είναι το άκρο ακριβώς, όπως θα είδατε στην εικόνα, βρέθηκαν τα χαράγματα από μία υποθέση, μπορούμε να κάνουμε, αν μου επιτρέπετε, από μία σκοπιά, η οποία ήταν εκεί και παρατηρούσε τη θάλασσα και πρόσεχε μήπως κάποιος βγει στον αποκάτω κόλπο των Αγίων Πάντων, δείχνει ότι ίσως κάτι να φοβόντουσαν. Ότι υπήρχαν μετακινήσεις λαών εκείνη την εποχή, φυσικά και υπήρχαν και το ξέρουμε. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε σίγουροι να ξέρουμε τι ακριβώς, από πού ήταν ακριβώς ο κίνδυνος. Ήταν φυσικά οχυρωμένες αυτές οι περιοχές, τουλάχιστον η Μεσοράχη. Όσον αφορά το ξενοδοχείο, την εγκατάσταση την τουριστική, δεν ξέρω να σου πω αν θα γίνει καταρχάς. Και πολύ περισσότερο δεν είμαι σε θέση και δεν είναι δουλειά μου να πω αν ταιριάζει εκεί ή όχι. Αντώνη, θα μου επιτρέψεις. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω να σε κάλυψα. Έχουμε μία γραπτή ερώτηση από τον κύριο Κωνσταντίνο Καμενάκη. Ρωτά αν θα υπάρξει παρουσίαση για τις αρχαιότητες του Μακρύ Γυαλού, μινωική και ελληνιστική έπαυλη. Ωστόσο, ευχαριστούμε την κυρία Χρύσα για την παρουσίαση και το έμπρακτο ενδιαφέρον της για τις αρχαιότητες της περιοχής. Αυτά τον κύριο Κωνσταντίνο Καμενάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Καμενάκη και θα ήθελα να πω ότι η ρωμαϊκή έπαυλη στο Μακρύ Γυαλό έχει ανασκαφεί από τον Νίκο Παπαδάκη, έχει δημοσιευτεί, έχει παρουσιαστεί. Όσον αφορά τη μινωική έπαυλη, έχει μελετηθεί από την καθηγήτρια αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Ματζουράνη. Νομίζω ότι αυτή θα ήταν η πιο κατάλληλη να κάνει μια παρουσίαση της μινωικής έπαυλης. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να οργανωθεί. Ίσως η στέγη στο μέλλον να το σκεφτεί αυτό. Ναι, η πρόταση αυτή σίγουρα θα εξεταστεί. Δεν έχει βγει το πρόγραμμα για την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρουμε τι θα μας επιτρέψουν εκεί οι συνθήκες. Ωστόσο, θα μπορούσε να μπει στο πλαίσιο των διαδικτυακών διαλέξεων εφόσον συνεχιστούν και του χρόνου. Ναι. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη. Να υπενθυμίσουμε στο κοινό ότι και η απόψινή διάλεξη θα είναι διαθέσιμη τις επόμενες ημέρες στο κανάλι μας στο YouTube και φυσικά παραμένει και στη σελίδα στο Facebook της στέγης Βιτσέντος Φορνάρος. Ωραία. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τη στέγη για την πρόσκληση και το ακροατήριό μας. Και εμείς ευχαριστούμε και τη κυρία Φιλβεράκη για τη συμμετοχή της και φυσικά το κοινό που παρακολούθησε. Καλό βράδυ σε όλους.